αυτή και να αγωνιστεί απροετοίμαστη ενάντια στα 8 εκατομμύρια του εχθρικού στρατού. Όπως πάντα, έτσι και τώρα το έθνος μας δεν υπολόγισε τις θυσίες, ούτε την ηλική υπεροχή των αντιπάλων. Όρθωσε το ανάστημά του σύσσωμο ενάντια στη βία και στον φασισμό. Άντρες, γυναίκες, γέροι και έφηβοι από όλες τις κοινωνικές τάξεις και όλα τα επαγγέλματα αγωνίστηκε ο καθένας από το πόστο που τον έθεσε το εθνικό χρέος για την επιτυχή έκβαση του αγώνα. Μεθυσμένοι με το αθάνατο κρασί, οι μαχητές του 40 ρίχνονται στη φωτιά του πολέμου. Η ιδέα της σωτηρίας θερμαίνει τις καρδιές τους, γιγαντώνει τη θέλησή τους να κρατήσουν ελεύθερη την πατρίδα τους και γίνονται πάνωπλοι και ανίκητοι. Προχωρούν αγκάθεκτοι, αναχαιτίζουν και συντρίβουν τον εχθρό, ο οποίος πανικόπιτος τρέχει να υποχωρήσει στο εσωτερικό της Αλβανίας. Έκπληκτος όλος ο κόσμος παρακολουθεί την εξέλιξη των γεγονότων και θεωρεί την ανέλπιστη νίκη των Ελλήνων σαν ένα θαύμα και πραγματικά ένα θαύμα. Γιατί μέχρι τότε ο στρατός του Άξονα θεωρείται ανίκητος. Όμως τα υπηρώτικα βουνά συντρίβεται από μια μικρή χώρα και έτσι διαλύεται ο μύθος του αίτητου. Ο φασισμός πέφτει, η βία καταραίει, η ευρωπαϊκή ελευθερία γεννιέται και η ελληνική ανδρεία φωτίζει τα σκοτάδια της απελπισίας και της κοιτοπάθειας. Η νίκη αυτή των Ελλήνων χαρακτηρίστηκε σαν νίκη του πολιτισμού και της ελευθερίας. Η ελληνική αντίσταση είχε ως αποτέλεσμα να βραδύνει η γερμανική επίθεση και δόθηκε χρόνος, έτσι πολύτιμος χρόνος, στους συμμάχους να ετοιμάσουν την άμυνά τους. Ο Τσόρτσιλ αναγνωρίζει την ελληνική αντίσταση και ομολογεί. Αν δεν υπήρχε η ιατρία και η γενναιότητα των Ελλήνων, δεν γνωρίζουμε ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Ο Μουσολίνη απέτυχε. Ο ελληνικός λαός δίδαξε στην ανθρωπότητα πως η νίκη δεν ανήκει στο πλήθος. Ανήκει σε εκείνους που φλογίζονται από αγάπη για ελευθερία, για ειρήνη, δικαιοσύνη, για εθνική ανεξαρτησία. Όμως τον Απρίλιο του 1941 φτάνουν οι Γερμανοί με το σιδηρόφρακτο στρατό τους. Οι στρατιώτες μας αντιστέκονται ηρωικά στα βόρεια σύνορά μας. Οι Γερμανοί παίρνουν στην Αθήνα. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση και ο βασιλιάς ταξιδεύουν στο Κάιρο, όπου θα συνεχιστεί η αντίσταση. Ο λαός βρέθηκε μόνος και απορρίθητος με το σκοτάδι της κατοχής να επικρατεί. Η πείνα, οι φυλακίσεις, οι εξευτελισμοί, τα βασιλιστήρια είναι καθημερινά φαινόμενα. Όμως ο ελληνικός λαός θέλησε να ζήσει περήφανα και αδούλωτα. Ενωμένος λοιπόν άφησε να οργανώνεται για να διώξει τους κατακτητές και τους συνεργάτες τους. Ιδρύθηκαν πολλές αντιστασιακές ομάδες. Όλες οι πόλεις και τα χωριά έγιναν αντιστασιακές πολιές φύλακες της ίδιας της ελευθεριάς. Τα ελληνικά βουνά γέμισαν αντάρτες και τα σαμποτάζ κατά των Γερμανών συχνά. Τίποτα όμως δεν λύγησε την πίστη του λαού για την νίκη. Ο αγώνας συνεχίζονταν μέχρι που οι δυνάμεις του φασισμού κατέρευσαν. Ας γονατίσουμε σήμερα όλοι νοερά στους ιερούς τάφους των μαχητών του 40, καθώς και στους ήρωες και νεκρούς της εθνικής μας αντίστασης. Και ας τους διαβεβαιώσουμε πως η θυσία τους θα μας καθοδηγεί πάντα και θα κατευθύνει τα βήματά μας στον δρόμο του ιερού και εθνικού χρέους. Ας αποδώσουμε λοιπόν την πρέπουσα τιμή σε εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για να ζούμε εμείς ελεύθεροι και για να στέκουμε, στέκεται πάντα η Ελλάδα μας όρθια και περήφανη μπροστά στον κόσμο, μπροστά στην ανθρωπότητα και μπροστά στην ιστορία. Το παράδειγμα των αθάνατων ηρώων του 1940 και της εθνικής μας αντίστασης ας αποτελέσουν το φωτεινό φάρο που θα μας δείχνει το δρόμο της εθνικής μας υπερηφάνειας και του αγώνα για την εθνική μας ανεξαρτησία και την αδιαφυγή μας ελευθερότητα. Τιμή και δόξα, δόξα στους αθάνατους νεκρούς μας. Τιμή και δόξα στον αδούλωτο ελληνικό λαό. Ζήτω 28 Οκτωβρίου 1940. Thank you.